τη στιγμή, αυτή την περίοδο δηλαδή, που έπρεπε να ενισχυθούν αυτές οι δομές ψυχικής υγείας, να χρηματοδοτηθούν και να υπάρξουν, να αναπτυχθούν τα προγράμματα απεξάρτησης, βλέπουμε να συρρυκνώνονται, η κυβέρνηση να περνάει αυτό το νόμο το καλοκαίρι, που όλοι μαζί δώσαμε μια μάχη να το αποτρέψουμε, δεν τα καταφέραμε, πέρασε τελικά, όμως ο αγώνας δεν τελείωσε, γιατί πολλοί νόμοι έχουν περάσει, αλλά πολλοί έχουν μείνει και στα χαρτιά. Και με τον αγώνα μας όλοι μαζί μπορούμε πραγματικά να ξεπεράσουμε ζητήματα, να τον αφήσουμε ανεφάρμοστο, να μην γίνει δηλαδή στην πράξη και βεβαίως κυρίως να έχουμε κατακτήσεις σε αυτό τον τομέα, ενισχύοντας τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας, τα προγράμματα των εξαρτήσεων κλπ. Νομίζω ότι αυτή η έκθεση συμβάλλει στο να αναδείξει από μια άλλη σκοπιά, γιατί χτυπάει στο συναίσθημα, βλέπεις κατάματα την πραγματικότητα, μαζί με τη δημιουργική δουλειά όλων, την ώρα που είδαμε και πώς μόνος το αντιμετωπίζει το πρόβλημα ο έγκλειστος, ο άνθρωπος που παλεύει για αυτή τη δεύτερη ευκαιρία μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας του, και από την άλλη μεριά πώς όλοι μαζί προσπαθούν να φτιάξουν και να δημιουργήσουν τα κουπιά που θα τους οδηγήσουν σε ένα ξέφωτο, στο πέλαγος, στη δεύτερη ευκαιρία για να ξεκινήσουν πάλι τη ζωή τους μαζί μας και να είμαστε όλοι μαζί πιασμένοι χέρι-χέρι σε ένα καλύτερο μέλλον, σε ένα καλύτερο σήμερα αν θέλετε, και οπωσδήποτε σε ένα καλύτερο μέλλον και για μας και για τα παιδιά μας.